told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Τριτούλα 19 Σεπτεμβρίου σήμερα. Άστε και το παπουτσάκι. Μόλις πήγαμε την Αναστασία στο σχολείο να δείξουμε το παπούτσι. Να σας δείξουμε το παπούτσι. Πήγαινε βάλτε μέσα στην παπουτσοθέκη σου. Πήγαμε το Αναστασάκι σχολείο, ξύπνησα, δεν έχω πιει το καφέ μου ακόμα. Έκανα κάποιες δουλίτσες εδώ έτσι που τις κάνω κάθε Τρίτη, που είναι τα σεντόνια. Θα πάω να βάλω το φαγητό μου τώρα να γίνεται, γιατί είναι κοτόπουλο με πατατούλες στο φούρνο και θα κάνω γυμναστικούλα. Να σας πω ότι σήμερα δεν ήθελα να ξυπνήσω, ειλικρινά ήθελα απλά να κοιμηθώ. Είχε και αυτή την πρωινή δροσιά και τη συννεφούλα έτσι την πρωινή. Δεν τα βάζουμε πάνω στο γραφείο τα παπούτσια, είναι βρώμικα από κάτω. Πήγαινε βάλτε στην παπουτσοθήκη σε παρακαλώ. Να τα αφήσουμε εκεί, ωραία, άστα εκεί, μπράβο. Έλεγα ότι είχε αυτό το σούρουπο το πρωινό, το σκοτεινό και δεν ήθελα να σηκωθώ πραγματικά. Λοιπόν, άλλαξα σεντονάκι, έβαλα πλυντήριο, θα πάω τώρα να βάλω το κοτόπουλο με τις πατάτες, θα κάνω γυμναστικούλα, οπότε θα βάλω το playlist μου από το 2010, το οποίο το αγαπώ και μου ανεβάζει τη διάθεση για να κάνουμε γυμναστική. Και θα ξεκινήσουμε αυτή τη μερούλα. Εχθές πήγαμε και πρώτη μέρα αγγλικά. Εντάξει, τους έχει βάλει μπόλικα πραγματάκια, έχει διάβασμα σήμερα. Και εντάξει, για αύριο ουσιαστικά που έχει πάλι, εντάξει, θα τα βρούμε τα πατήματά μας στο πρόγραμμα κτλ. Φέτος έχω να πω ότι η Αναστασία δεν έχει καμία σχέση στο διάβασμα με το πώς ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Είναι πάρα πολύ επιμελής και πολύ συνεπής. Θα φάει το φαγητό της, θα πάει, θα βγάλει τα βιβλία της, θα δει τι έχει την επόμενη μέρα, θα βάλει τα άλλα που δεν έχει στη βιβλιοθήκη, θα δει τι έχει στα βιβλία της να κάνει για ασκήσεις, θα τα αφήσει δίπλα της, τα άλλα θα τα βάλει στην τσάντα, θα τα κάνει όλα μόνη της, κάνει λάθη, αλλά πραγματικά βγαίνει αβίαστα η όλη διαδικασία, ενώ μέχρι πρότινος και μέχρι πέρυσι είχαμε πάντα το βαριέμαι, το κουράστηκα, δεν θέλω, το ένα το άλλο, δεν ξέρω. Φέτος, ειλικρινά, είναι ένα τελείως διαφορετικό παιδί στο διάβασμα. Κατά την Πέμπτη, στρώνει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να φτιάξουμε το φαγάκι και να κάνουμε γυμναστικούλα και τα λέμε εμείς μετά. Some days I could fall more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have
guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Έτοιμε οι δουλίτσε, βγήκε και το δεύτερο πλυντήριο. Έβαλα κάτι λίγα στο στεγνοτήριο, τα βάλα μαζί, γιατί επειδή είχα σεντόνια τα πλώνα έξω. Οπότε είχε 2-3 ρουχαλάκια, τα βάλα μαζί με τα υπόλοιπα να στεγνώσουν. Έχει η μικρή τον καφέ πάνω στο γραφείο, δεν θέλετε να μάθετε. Πολύ μπριζά, κλειδιά αυτοκινήτου που είναι κάτω το κλειδί μου. Βάση σταθερού, πληκτρολόγια, τύχη, καλώδια. Έγινε ένα χαμό. Χαμός όμως, ευτυχώς δεν έκαψε τίποτα. Και έφτιαξα κι άλλο καφέ αφού τον έχισε το μικρό. Ανέβηκε πάνω στο πατίνι και έριξε τον καφέ. Έτσι απλά. Έτσι απλά και όμορφα, ρε παιδί μου. Για να έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Πάω να κάνω λίγο δουλειά στον υπολογιστή που έχω για να περάσει και λίγο η ώρα. Να πάμε να πάρουμε το Αναστασάκι μας και να γυρίσουμε να φάμε, να διαβάσει τα κλασικά καθημερινά μας. Είχαμε και πρώτη μέρα γαλλικά σήμερα, οπότε πήγε να πάρει ένα τετράδιο που ζήτησε η δασκάλα με 4 θέματα. Πάμε σπιτάκι. Ήρθα να διπλώσω το στεγνοτήριο, να μαζέψω και τα σεγόνια που έχουν στεγνώσει. Και ξεκινάνε και γαλλικά παιδιά στο σχολείο. Φέτος, ευτυχώς εγώ πήγα γαλλικά πολλά χρόνια. Έχω δώσει και για Delft πτυχίο. Και θα τα θυμηθώ κι εγώ. Θα τα ξαναθυμηθώ, γιατί είναι μια γλώσσα την οποία δεν πολύ χρησιμοποιούσα, η αλήθεια είναι, στη ζωή μου. Αλλά την έχουμε δεύτερη γλώσσα στο δημοτικό, οπότε θα τα ξαναθυμηθούμε όλοι. Το μαλλί του τρελού. Αχ, φύσαγε παιδιά έξω πολύ. Πάμε να διπλώσω, να βάλουμε να φάμε και να βάλω και το μικρό για ύπνο μετά. Να πάω να διαβάσω το βιβλίο, έχω μέρες να το αγγίξω, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, αυτό το βιβλίο, ενώ είναι ωραίο, μου κάνει πολύ κέφι να το διαβάσω. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο όμως, δηλαδή έχει πολύ ωραία ιστορία. Ίσως είναι πολύ βαριά, όπως οι φίτρες χαμούλες. Πολύ βαριά ιστορία. Έτσι, και δεν έχω όρεξη για τόσο βαριά ιστορία, έχω την αίσθηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε εδώ τις δουλίτσες και θα τα πούμε εμείς αργότερα το απογευματάκι. Ετοιμαστήκαμε, θα βγούμε έξω βολτίτσα να πάμε παιδική χαρά με τα μικρά, εγώ και η φιλενάδα μου, να πιούμε και ένα καφεδάκι εκεί πέρα, να παίξουν και αυτά τα μικρούλια και να γυρίσουμε με τα σπιτάκια. Έφτιαξα τη σαλάτα μου με τον τόνο, το γιαούρτι και τη μαγιονέζα. Σας τα είχα δείξει αυτά στο πάμε μαζί για να φάω το βράδυ. Τα κορίτσια έχουν κοτόπουλο με πατάτες γιατί δεν πολύ φάγανε το μεσημέρι και έμεινε και ένα μπούτι, οπότε μια χαρά. Πάμε βολτίτσα να πιούμε και καφέ. Thank you.
Επιστρέψαμε, έκανα μπάνιο την Ισαβέλα, κάνει και η Αναστασία τώρα και έχουν κάτσει και παίζουν στην μπανιέρα και ήρθα να φτιάξω τα φαγητά μας, τα κορίτσια θα βάνε κοτόπουλο με πατάτες και εγώ έχω κάνει τη σαλάτα μου. Τόνος, γιαούρτι, μαγιονέζα, αγγούρι, κρεμμυδάκι φρέσκο και καρότο. Και θα πλύνω το μαρουλάκι το iceberg. Και θα κάνω τις βαρκούλες μου, αυτά που σας είχα δείξει στο πάμε μαζί για τα βραδινά. Θα σας δείξω μετά τα πιατάκια μας. Κάπου εδώ θα σας κλείσω, ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέιτσα, να κάνετε like και εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο. Τελευταίο πλάνο τα φαγητά μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!